Public School, άσκηση 2, σελίδα 152 από την πρώτη γυμνασίου, με αντικείμενό μας αυτές εδώ τις βασικές έννοιες. Πάμε να δούμε μία άσκηση, η οποία και αυτή είναι μία εφαρμογή και μία πρόκληση για να καταλάβουμε αυτές τις τόσο σημαντικές έννοιες. Άσκηση 2. Δώσε δική σου ονομασία σε όλα. Πρώτον, τα σημεία και δεύτερον, τα ευθύγραμμα τμήματα των παρακάτω ευθυγράμμων σχημάτων. Λοιπόν, στο σημείο Α, στο ερώτημα Α, έχουμε αυτό εδώ το σχήμα. Αυτά τα σημεία μπορούμε να τα ονομάσουμε όπως θέλουμε. Α, Β, Γ και Δ, έτσι. Επομένως, με βάση αυτά τα σημεία μπορούμε να ονομάσουμε και τα αντίστοιχα ευθύγραμμα τμήματα που σχηματίζονται. Το ευθύγραμμο τμήμα Α, Β, δηλαδή αυτό που έχει αρχή το Α και πέρας και τέλος το Β, το ΑΒ. Ποιο άλλο βλέπουμε? Το ΒΓ, έτσι. ΒΓ. Ή ΓΒ, όπως θέλουμε. Το άλλο είναι το ΓΔ, ή αν θέλεις ΔΓ, και το τελευταίο είναι το ΔΑ, ή αλλιώς ΑΔ. Μήπως έχουμε ξεχάσει κάποια? Φυσικά, έχουμε ξεχάσει τις διαγώνιες, τα ευθύγραμμα τμήματα δηλαδή, τα οποία έχουν σχηματιστεί από μη διαδοχικές κορυφές, έτσι, από κορυφές που δεν είναι συνεχόμενες. Δύο τέτοιες κορυφές είναι η Δέλτα με τη Β' ή η Α' με τη Γ', μη διαδοχικές. Οπότε, τα ευθύγραμμα τμήματα είναι αντίστοιχα το Δέλτα Β', δηλαδή αυτό που έχει σχηματιστεί από τις κορυφές Δέλτα και Β' και το Α' Γ'. Α' Γάμα. Η ίδια λογική ακολουθείται και στο Β υποερώτημα. Δηλαδή, τα σημεία πρώτα απ' όλα τα ονομάζουμε όπως θέλουμε. Ας τα ονομάσουμε αυτή τη φορά Κ, Λ, Μ και Ν. Άρα, ποια είναι τα αντίστοιχα ευθύγραμμα τμήματα που σχηματίζονται? Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Είναι το Κ, Λ, Κ, Λ, το Κ, Μ, Κ, Μ, το ΚΝ, ας το ονομάσουμε και αυτό π, έτσι. Και τελευταίο είναι το ΚΠ. ΚΠ. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα ευθύγραμμα τμήματα που ορίστηκαν με βάση το Κ. Για πάμε να κάνουμε το ίδιο και για το λάμδα. Λοιπόν, για το λάμδα. Έχουμε το λάμδα ν, να το. Έχουμε το λάμδα π, να το, λάμδα π. Έχουμε το λάμδα μη, έτσι, να, αυτό εδώ. Λάμδα π, λάμδα μη, λάμδα μη. Και το λάμδα κάπα. Μα το λάμδα κάπα δεν είναι το ίδιο με το κάπα λάμδα. Οπότε για ποιο λόγο να το γράψουμε δεύτερη φορά? Λοιπόν, τελειώσαμε και με το σημείο λάμδα. Για πάμε στο σημείο μη. Λοιπόν, για το σημείο μη τι έχουμε? Έχουμε το μη π, δηλαδή καταλάβατε, παίρνουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορεί να έχουμε. Έχουμε το μη π, να το. Ποιο άλλο έχουμε? Το μη ν, να το. Έχουμε το μη κάπα, μα το μη κάπα δεν είναι το ίδιο με το να σου πω κάπα μη. Το ίδιο δεν είναι, οπότε γιατί να το γράψουμε? Έχουμε το μη λάμδα, που είναι το ίδιο με το να πούμε λάμδα μη. Εντάξει, δεν το γράφουμε, γράφουμε αυτά που είναι διαφορετικά. Οπότε, μη λάμδα, μη κάπα, οπότε τελειώσαμε και δεν έχουμε άλλα. Για πάμε και στο σημείο π, τα παίρνουμε όλα με τη σειρά, ε? Αυτό εδώ το π. Συναντιέται με το μη, οπότε έχουμε το ευθύγραμμα του τμήμα π μη, το γράφουμε. Να το γράψουμε και με άλλο χρώμα, π μη. Ποιο άλλο έχουμε? Έχουμε το π λάμδα, έτσι. Μα το π λάμδα γιατί να το γράψουμε? Είναι το ίδιο με το να σου πω λάμδα π, έτσι. Τα γράφουμε από μία φορά. Έχουμε το π κάπα, που είναι το ίδιο με το να πούμε κάπα π, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το γράψουμε. Και έχουμε και το π ν. Αυτό ευτυχώς δεν το έχουμε άλλη φορά, οπότε ερχόμαστε εδώ κάτω και γράφουμε π ν. Πολύ ωραία. Και έχω την εντύπωση μας έμεινε, παιδιά, κι άλλο ένα σημείο, έτσι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ν, έτσι. Ωραία. Το ν συναντιέται με το κ, οπότε έχουμε το ν κ.
Να το γράψουμε με πράσινο. Νι κάπα. Α, μα εδώ είναι το ίδιο. Δεν έχουμε το ίδιο. Κάπα νι. Νι κάπα. Είναι το ίδιο. Γιατί να το γράψουμε κι άλλη φορά. Οπότε έχουμε το νι κάπα, δεν το γράφουμε. Το νι πι, που το έχουμε κι άλλη φορά, να το πι νι, είναι το ίδιο. Έχουμε το νι μι, που είναι το ίδιο με το να πούμε μι νι, οπότε και αυτό θα το έχουμε διπλή φορά άμα το γράψουμε. Και έχουμε και το νι λάμδα. Νι λάμδα, δηλαδή σαν να σου πω λάμδα νι. Οπότε αυτά ήταν όλα και όλα τα ευθύγραμμα τμήματα που μπορέσαμε να παρατηρήσουμε με βάση το σχήμα Β. Για πάμε και στο σχήμα Γ. Ονομάζουμε τα σημεία μας πρώτα Α, όπως θέλουμε, έτσι. Β, Γ, Δ, Ε και Ζ. Πολύ ωραία. Για πάμε πάλι με την ίδια τεχνική να δούμε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Α, έτσι. Από το Α. Άρα, από το Α μπορώ να πάω στο Β. Άρα έχουμε το ευθύγραμμο τμήμα αβ. Από το α μπορούμε να πάμε στο γ. Άρα έχουμε το ευθύγραμμο τμήμα αγ, δηλαδή με αρχή το α και τέλος το γ, έτσι. Μετά έχουμε το αδ, με την ίδια λογική. Μετά είναι το αε. Και τέλος ποιο είναι, το αζ. Αυτά είναι όλα τα ευθύγραμμα τμήματα, δηλαδή όλα τα μονοπάτια, αν θέλεις, που μπορώ να ξεκινήσω, αν ξεκινήσω από το α. Αζ είναι η γραμμή που έχει αρχή το α και τέλος το ζ. Για πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο με το σημείο β, τα παίρνουμε όλα με τη σειρά. Από το β μπορώ να πάω στο α, δεν το ξαναγράφω, είτε βα πούμε, είτε αβ είναι το ίδιο. Από το β μπορούμε να πάμε στο Ζ, αυτό το γράφουμε, βζ. Από το β μπορούμε να πάμε στο ε, άρα βε. Από το β μπορούμε να πάμε στο δ, άρα έχουμε το ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το β και τέλος το δ, δηλαδή βδ. Και από το β μπορούμε να πάμε στο γ, άρα έχουμε το βγ, να το, βγ. Για να κάνουμε το ίδιο τώρα με το γάμα. Από το γάμα, παιδιά, που μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε στο β. Ξεκινάμε από το γάμα, έτσι. Και βρίσκουμε όλους τους δυνατούς προορισμούς. Από το γάμα στο β. Δηλαδή τότε θα έχουμε το ευθύγραμμο τμήμα γάμα β. Μην το γράψω. Το έχουμε ήδη μία φορά, έτσι. Β γάμα. Τα γράφουμε από μία φορά. Δεν τα γράφουμε διπλές. Από το γάμα μπορούμε να πάμε όμως και στο α, οπότε έχουμε το γάμα α που είναι το ίδιο με το να σου πω α γάμα που είναι ακριβώς το ίδιο. Από το γάμα μπορούμε να πάμε στο ζ, αυτό το γράφουμε, γάμα ζ. Από το γάμα μπορούμε να πάμε και στο ε, οπότε έχουμε το γάμα ε. Και από το γάμα μπορούμε να πάμε και στο δέλτα, οπότε έχουμε το γάμα δέλτα. Και κοντεύουμε να τελειώσουμε. Πού θα πάμε τώρα, παιδιά? Τώρα θα πάμε στο δέλτα, έτσι. Από το δέλτα μπορούμε να πάμε στο γάμα. Άρα έχουμε το δέλτα γάμα, που είναι το ίδιο με το να σου πω γάμα δέλτα. Δεν το ξαναγράφουμε, έτσι. Για πάμε σε άλλο. Δέλτα βήτα. Δεν το ξαναγράφουμε, είναι το ίδιο με το να σου πω βήτα δέλτα. Από το δέλτα μπορούμε να πάμε στο αλφα. Και αυτό όμως το έχουμε, γιατί στην ουσία έχουμε το αλφα δέλτα. Είναι το ίδιο με το δέλτα α. Από το δέλτα μπορούμε να πάμε στο ζ. Άρα ποιο ευθύγραμμο τμήμα έχουμε, να το γράψουμε και με άσπρο. Δέλτα ζ, έτσι. Και τέλος, από το δέλτα να πάμε στο ε. Δέλτα ε, δηλαδή είναι το ίδιο με το να σου πω. Το έχουμε πουθενά αυτό, δεν το έχουμε πουθενά, άρα μπορούμε να το γράψουμε. Δέλτα ε. Και τελευταίο σημείο που έμεινε, ποιο είναι, παιδιά? Το τελευταίο σημείο που έμεινε είναι το ε. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, να το γράψουμε με κόκκινο. Από το ε μπορούμε να πάμε στο δέλτα. Ε δέλτα ή αλλιώς δέλτα ε. Το έχουμε, έτσι. Από το ε στο γάμα, οπότε έχουμε το ε γάμα ή αλλιώς γάμα ε και αυτό το έχουμε. Από το ε να πάμε στο β, δηλαδή το ε β, δηλαδή βε. Το έχουμε. Από το ε να πάμε στο
α, δηλαδή εψιλον α ή αλλιώς α εψιλον, το έχουμε και αυτό, και από το εψιλον να πάμε στο ζ. Αυτό δεν το έχουμε, οπότε ερχόμαστε εδώ κάτω και γράφουμε εψιλον ζ. Οπότε, παιδιά, όλα αυτά εδώ τα ευθύγραμμα τμήματα είναι όλα τα δυνατά ευθύγραμμα τμήματα που μπορούμε να χαράξουμε με βάση το ερώτημα γ. Και έτσι τέλειωσε αισίως η άσκησή μας. Μελετήστε πάλι την άσκηση και απολαύστε την.